Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας με Λυσοκομεία Έλεα. Εγώ είμαι η Ιωάννα και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για την πρόπολη, τις ιδιότητές της και τα ωφέλη της, αλλά και το πώς γίνεται το βάμα της πρόπολης που φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, σας είχα πει και σε παλιότερο βίντεο ότι ξεκινώντας όλη αυτή την ιδέα της μελισσοκομείας ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με τα παράγωγα. Έτσι είχαμε κάνει, αν θυμάστε, και το προηγούμενο βίντεο που ήταν η κυραλφή. Τώρα θα κάνουμε την πρόπολη. Πρώτα απ' όλα όμως λίγο να μιλήσουμε για την πρόπολη. Όπως όλοι ξέρουμε, οι συλλέκτριες μέλισσες βγαίνουν, μαζεύουν γύρι, νέκταρ, νερό, γιατί αυτή είναι η τροφή τους. Παρ' όλα αυτά μαζεύουν και πρόπολη, γιατί αυτή τη βοηθάει να επιβιώνει αιώνες τώρα. Η μέλισσα τη χρησιμοποιεί την πρόπολη ως, ας το σκεφτούμε, σαν ασπίδα, γιατί τη βάζει, για παράδειγμα, σαν στόκο, αν υπάρχει κάποια φθορά στο μελίσι, στα ξύλα κτλ, για να μην μπαίνει κρύο, για να κρατάει γενικότερα τη θερμοκρασία του μελισσιού στα επιθυμητά επίπεδα, αλλά δεν αφήνει και κανέναν οργανισμό, είτε μικρό, όπως είναι βακτήρια ή μικρόβια, είτε μεγάλο, όπως μυρμήγκια ή άλλο ζωήφια, να περάσει μέσα στην ψέλη. Και αν περάσει, καλύπτουν οι μέλισσες το ζωήφιο ή το οτιδήποτε που θα μπει μέσα με πρόπολη, και αυτό έχει την ιδιότητα να μουμιοποιεί το κάθε ζωήφιο, τέλος πάντων, και φυσικά όταν πεθαίνει, ας πούμε, να μην μυρίζει, να μην έχει μυρωδιά μέσα στην κυψέλη. Πρόπολη φυσικά έχει πάρα πολλές ιδιότητες, αντιβακτηριακές, αντιμικροβιακές, αντιπαρασιτικές, τέλος πάντων, γενικότερα θα τα δούμε όλα αυτά. Εμείς μπορούμε να την πάρουμε είτε με το, εντάξει, το πιο απλό τρόπο, αλλά είναι και λίγο επικίνδυνος, γιατί μπορούμε να προκαλέσουμε κάποια φθορά στο μελίσι μας, δηλαδή να ξύσουμε με την ξύστρα αυτή που όλοι έχουμε, τέλος πάντων, τα ξύλα και να τη βγάλουμε από εκεί, είτε με τις γνωστές σίτες της πρόπολης, ο οποίος είναι και πολύ πιο εύκολος τρόπος. Αυτό θα το δούμε σε άλλο βίντεο, θα το κάνουμε και θα δούμε πώς γίνεται. Αλλά να σας πω ότι άμα το κάνετε με την ξύστρα, είναι πολύ πιθανό να μαζέψετε και πολλούς άλλους οργανισμούς. Μπορεί να βάλετε μέσα, δηλαδή να μαζέψετε και ξυλάκια και διάφορα έντομα μυρμήγκια. Όχι ότι αυτό θα το αποφύγετε με τη σίτα, αλλά με τη ξύστρα, να σας πω την αλήθεια, είναι και πιο χρονοβόρο και πιο δύσκολο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος, νομίζω, να το κάνουμε. Με τις παγίδες είναι πιο εύκολο, γιατί τις βάζετε, αυτές το κάνουν μόνες τους στην ουσία. Αν θέλετε φυσικά να τις βοηθήσετε, υπάρχει και τρόπος, δηλαδή να αυξήσουν την παραγωγή πρόπολης. Απλά ανοίγεται λίγο το καπάκι, μπαίνει λίγο περισσότερος αέρας και αυτές το κάνουν μόνες τους. Εντάξει, και κανονικά όμως, άμα θα αφήσετε τη σίτα μέσα, φυσικά και πάλι μαζεύουν την πρόπολη. Λοιπόν, όταν θα βγάλουμε τις σίτες ή όταν θα συλλέξουμε, τέλος πάντων, την πρόπολη μέσα από την κυψέλη, θα το βάλουμε στην κατάψυξη. Αν το κάνουμε με σίτα, βάζουμε όλη τη σίτα που είναι στην κατάψυξη και όταν τη βγάζουμε, το θρηματίζουμε και το κάνουμε σε μικρά μπαλάκια, τα οποία τα συλλέγουμε σε σακούλες τροφίμων. Εγώ τα ξαναβάζω στην κατάψυξη, να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουν πάρει θερμοκρασία απ' έξω και δεν μου αρέσει εκείνη την ώρα, γιατί δεν μπορούν να καθαριστούν και πολύ εύκολα. Τέλος πάντων, είτε άμα το κάνετε με την ξύστρα, πάλι το σπάτε σε μικρά μπαλάκια, το βάζετε στην κατάψυξη, όπως είπαμε, στις σακούλες τροφίμων, για την κατάψυξη εννοείται. Τέλος πάντων, μετά το θα το βγάλετε, για να το καθαρίσετε, θα το βάλετε σε ένα μπολ με νερό. Ένα μεγάλο μπολ με νερό. Θα δείτε ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά, το ανακατεύουμε με ένα κουτάλι, με το οτιδήποτε, να προτιμάτε κυρίως ξύλινες κουτάλες ή
εργαλεία σιλικόνης, ας πούμε, της μαγειρικής, δεν χρειάζεται να βάλετε κάτι μεταλλικό μέσα. Τέλος, για να μην επηρεάσει τη σύσταση της πρόπολης. Θα δείτε ότι αν το ανακατέψετε κανένα δύο φορές, τρεις, ας πούμε, και το αφήσετε μετά να κάτσει, μετά θα βγουν στην επιφάνεια κάποιες βρωμιές. Αυτά τα αφαιρούμε όλα, μετά το στραγγίζουμε και μετά, όπως είναι, την καθαρή πρόβολη που έχει μείνει, τη βάζουμε σε λευκό απορροφητικό χαρτί κουζίνας και είναι έτοιμη για χρήση. Τώρα, να δείξουμε λίγο πώς γίνεται το βάμα της πρόπολης. Εγώ έχω ήδη ένα έτοιμο εδώ, έχουν περάσει κάποιες μέρες. Γιατί, θα σας πω, όταν το κάνουμε και το βάλουμε σε ένα γυάλινο βάζο, τέλος πάντων, πρέπει να περάσουν 40 μέρες, ώστε να σπάσουν οι ρητίνες, με λίγα λόγια, και να γίνει το διάλειμμα. Τώρα αυτό είναι έτοιμο, έχουν περάσει 45 μέρες, βλέπετε το χρώμα του, εντάξει, τώρα το έχω αναμίξει κιόλας. Είναι λίγο, όταν δεν ήταν να κατεμπαίνω πριν, ήταν σκέτο καφέ σκούρο, προς μαύρο. Τώρα λίγο έχει επηρεαστεί. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που έχω και το έτοιμο εδώ, θα δούμε μετά πώς στραγγίζεται και τα λοιπά. Έχω εδώ την πρόπολη. Έχω τη ζυγαριά μου. Τώρα καθένας σε τι βάζω θέλει και πόσο αλκοόλ θέλει να βάλει και τα λοιπά. Βασικά πόση πρόπολη έχετε είναι το θέμα. Τέλος πάντων, εγώ τα έχω μετρημένα εδώ. Έχω καθαρό ενόγνωμα 95 βαθμών, το οποίο το προμηθεύεστε είτε από φαρμακείο, είτε από κάβα ποτών, νομίζω θα σας δώσουν, είτε από μαγαζιά με μελισσοκομικά προϊόντα. Και έχω και εδώ δύο βάζα, το ένα είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινάω, βάζω την πρόπολη μέσα στο βάζο. Τώρα εδώ αυτό το βάζο που έχω είναι το μονόκυλο στην ουσία του μελιού, είναι 720 ml. Να βάλουμε τα 100 γραμμάρια πρόπολη. Τώρα, επειδή την έχω αφήσει λίγο έξω, έχει αρχίσει να γίνεται κολόδης πάλι. Λοιπόν. Και γεμίζουμε με καθαρό ενόπνευμα. Εγώ έχω βάλει ένα σημαδάκι εδώ πέρα για να δω μέχρι πού θα το βάλω. Γιατί σας είπα, τα έχω μετρημένα λίγο. Τέλος πάντων, κλείνουμε. Το έχω αποστηρώσει το βάζο μου, το έχω βράσει πρώτα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Κλείνουμε καλά. Ανακοινούμε. Ανακοινούμε πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Και μετά το βάζουμε σε σκληρό μέρος και καλύτερα ζεστό, έτσι ώστε να βγάλει όλα τα συστατικά της μέσα στο ενόπνευμα. Δεν την ξεχνάμε. Αυτή την κίνηση που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή θα την κάνετε 4 με 5 φορές την ημέρα. Δεν είναι ότι αφήνω το βάζο και θα γίνει μόνο του. Όχι, 4 με 5 φορές την ημέρα περνάω από εκεί που το έχω βάλει σε σκιερό και ζεστό μέρος και το κουνάω. Τώρα ήδη έχει αρχίσει κάτι να γίνεται. Περιμένω 40 μέρες, το ανοίγω και αν δω, κάνω μια δοκιμή, αν το χρώμα του είναι σκούρο καφέ προς μαύρο και το χρώμα του διαλύματος και το υγρό του μέσα είναι κολλώδες, τότε σημαίνει ότι είναι έτοιμο, έτοιμο για χρήση. Φτάνει δηλαδή σε αυτό εδώ το επίπεδο. Σας είπα και πριν, αυτό τώρα το έχω ανακατέψει, έχει αλλάξει το χρώμα του. Παίρνω ένα άλλο βάζο και αυτό το έχω αποστηρωμένο. Έχω ένα φίλτρο του καφέ. Φυσικά, καλό θα ήταν αυτό να το κάνετε με πεντακάθαρα χέρια. Για την καλύτερη ασφάλεια του διαλύματος. Και προσπαθούμε να τα ανοίξουμε και φυσικά δεν μπορούμε. Τα άνοιξα. Ήταν πολύ κλεισμένο. Και σιγά σιγά το ρίχνουμε μέσα και αφήνουμε αυτό να στραγγίξει. Με φίλτρο του καφέ όμως.
Οτιδήποτε άλλο, επειδή το έχω δοκιμάσει, δεν κάνει δουλειά, να ξέρετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, η πρόπολη μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το δάμα της δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Εγώ σας είχα πει και την άλλη φορά, έχω ακμιακό δέρμα. Οπότε, όπως είναι, το επειδή τα έχω σε μπουκαλάκια τέτοια, τα βάζω σε μπουκαλάκια των 20 ml για περισσότερη χρήση και για να μην παίρνει και αέρα κτλ. Το έχω σε τέτοιο μπουκαλάκι, ή που θα βάλω πάνω σε μπατονέτα, ή που θα το βάλω όπως είναι πάνω σε ένα σπυράκι. Μου το καίει απευθείας. Ή, όπως είναι αυτό, βάζω 20 με 30 σταγόνες σε ένα ποτήρι του νερού, τσάι, χυμό, γιατί έχει και λίγο ιδιαίτερη γεύση και καλό θα ήταν, άμα σας ενοχλεί, να το αναμίξει με χυμό. 20 με 30 σταγόνες λοιπόν για θωράκιση του ανοσοποιητικού, για τις γυναίκες βοηθάει πάρα πολύ σε κολπιτίδες, τραχυλίτιδες κτλ. Αν πίνετε κάθε μέρα πρόπολη. Για τους άντρες βοηθάει πάρα πολύ στην προστάτη. Είναι σύμμαχος του ουροποιητικού συστήματος. Θωρακίζει, όπως σας είπα, το ανοσοποιητικό. Βοηθάει πάρα πολύ στον πονόδοντο. Βέβαια, αυτό καλό θα ήταν να το κάνετε όπως έχουμε τα μπαλάκια της πρόπολης, να πάρετε ένα και να το μασίσετε. Τώρα θα μου πείτε, δεν θα μπορώ γιατί θα πονάω τα δόντια μου. Okay, όπως είναι το σταγονόμετρο, βάλτε λίγες σταγόνες στο πονημένο σας δόντι. Εκτός του ότι βοηθάει το σμάρτο των δοντιών, λειτουργεί και σαν αναισθητοποιητικό, σαν αναισθησία και δεν πονάει το δόντι. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να το αναμίξετε με βαζελίνη για δερματικές παθήσεις τύπου ψωρίαση. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ή εξέματα. Ή να το βάλετε πάνω σε εκδορές, κοψίματα, καψίματα. Να σας πω ότι θα τσούξει πάρα πολύ, γιατί έχει το ενόπνευμα. Αλλά είναι θαυματουργό πραγματικά όμως. Κάνει δουλειά. Τι άλλο, κοκκινίλες εξαφανίζει, θεωρείται ως αντιφλεγμονώδες και βοηθάει πάρα πολύ στην αρθρίτιδα, να ξέρετε. Γενικότερα η μέλισσα βοηθάει στην αρθρίτιδα, όλοι οι μελισσοκόμοι το ξέρετε, το τσίπημα της μέλισσας είναι ευεργετικό, αλλά βοηθάει και η πρόπολη πάρα πολύ. Επίσης, αν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή αν το πίνετε αυτό μαζί με αντιβιωτικά, διπλασιάζεται η συμβολή τους στον οργανισμό. Δηλαδή θα γίνεται καλά πολύ πιο γρήγορα, να ξέρετε. Είναι αντιπαρασιτικό, είναι αντιβιωτικό, από μόνο του, έτσι κι αλλιώς. Έχει πάρα πολλές ιδιότητες γενικότερα, τώρα δεν υπάρχει λόγος, είναι έτσι κι αλλιώς μεγάλο το βίντεο. Οι περισσότεροι τις ξέρουμε, θα επιστρέψουμε για βίντεο στο οποίο θα βλέπουμε πώς παίρνουμε την πρόπολη με τη σίτα ή με την ξύστρα, θα το κάνουμε και αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι και ιδιαίτερα χρονοβόρο. Λοιπόν, αυτό έχει αρχίσει ήδη να... μετά αυτό, ό,τι μείνει από εδώ μέσα, θα το βάλετε στις γλάστρες σας. Θα δείτε τι καλό κάνει στα λουλουδάκια. Πάρα πολύ, είναι φοβερό. Λοιπόν, και για τα μαλλιά επίσης, οι ανθρώποι που χάνουν μαλλιά, να ξέρετε ότι μπορείτε από το βάμα να βάλετε λίγο στα χέρια σας και να το τρίψετε στο σημείο που χάνετε μαλλιά. Με καθημερινή χρήση θα δείτε αποτελέσματα. Μακροπρόθεσμα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Για τα παιδιά τώρα, σας είπα 20 με 30 σταγόνες θεωρείται για εμάς τους ενήλικες. Για τα παιδιά όμως είναι 10 σταγόνες. Είπαμε ότι μπορείτε να το μασίσετε, επίσης... Αυτές είναι οι χρήσεις της, φαντάζομαι. Είπαμε, έχει και πολλές άλλες, αλλά τώρα δεν υπάρχει λόγος να τα πούμε. Τώρα. Αυτό που θα πάρετε από εδώ, μπορείτε με ένα μικρό χωνάκι να το βάλετε σε τέτοια φιαλίδια των 20 ml. Είναι καλύτερα, γιατί αυτά κλείνουν αεροστεγός και δεν θα το ανοίγετε όλη την ώρα, να χαλάτε το μεγάλο διάλειμμα με το να παίρνετε λίγο. Επίσης, προσοχή στα ρούχα. Η πρόπολη, αν θα πάει στα ρούχα, δεν φεύγει. Αυτά
για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Αν σας άρεσε, κάντε μου like και subscribe στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.